Μιλάς πάντα με τόσο όμορφα λόγια και με την ίδια χαρά για τον Ανδρέα από την εποχή που ήταν εν ζωή και ήσασταν μαζί. Πρώτα απ' όλα νιώθω ότι μας μεταδίδεις ότι αισθάνεσαι ότι τον έχεις ακόμα κοντά σου, σαν να μην έγινε κάτι. Δηλαδή δεν έχεις ξεπεράσει αυτή την κατάσταση. Όχι, και ούτε θα την ξεπεράσει. Ούτε για να. Δεν είμαι να πω κουβέντες για να. Να πει ο κόσμος αυτή. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι ότι μίλησες μια-δυο φορές για την απόλυτη του Ανδρέα και τελείωσε. Είναι μέσα σου πολύ στιγματισμένο. Είναι ό,τι κάνω. Είναι φύλακας άγγελος μου. Το λέω τώρα. Και αυτό με κάνει γιατί τελευταίες. Και ένας λόγος που είμαι έτσι, γιατί είναι ευτυχισμένο στην τελευταία. Είναι πόνεσαι. Και του τον κρατάμε, δηλαδή. Ναι. Τι να σου πω. Ήταν. Το φωτοστέφανο το έλειπε πριν να φύγει, ενώ λίγες στιγμές πριν. Και τούτο δυνάμωσε με. Ναι. Πολλές φορές ακούμε σένα, και εμείς που σε ξέρουμε ότι χρησιμοποιάς ατάκες του Ανδρέα, συμβουλές που σου δώσε ναι, ο Ανδρέας. Ναι, πάρα πολύ. Ή πολλές φορές του τον έκαμε το Ανδρέας. Ναι, δηλαδή ναι, είναι ναι. Σαν να και είναι εδώ κοντά σου. Ναι, ναι. Και που είπες προηγουμένως ότι αν ο Ανδρέας με βοήθησε στο να αγαπήσω, ήταν ότι ήμουν μέσα σε ζυμώθηκα μέσα αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούσαν με πάθος και αγαπούν με πάθος το θέατρο. Ναι. Και τούτο με έκαμε να το αγαπήσω και να προτιμώ. Ή να προτιμώ το θέατρο. Προτιμώ, ενώ η δουλειά δεν έχει είτε τηλεόραση ή θέατρο. Mm-hmm. Αλλά το θέατρο είναι. Είναι μεγάλη λατρεία. Ναι. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο όσο κλείνει, γιατί είναι τεράστιο τη ζωή σου και φαντάζομαι και όλων εμάς που τον ζήσαμε και ως κορυφαίο ηθοποιό. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η αγάπη που του έχεις, όλη αυτή η λατρεία ακόμα περισσότερο, πιστεύεις ότι είναι αν θέλεις ένα stop στο πώς να συνεχίσεις μετά? Δηλαδή, έχεις νιώσει ποτέ ότι τελείωσα εκεί ως γυναίκα και... Καλά, δεν θα πω εγώ την κουβέντα, όπως λένε άλλοι, τελείωσα ως γυναίκα, να μην αναφέρω. Όχι. Ένιωσε ότι τύψεις, ας πούμε, να προχωρήσεις, να πας παρακάτω, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει αυτό το δικαίωμα. Τύψεις όχι, γιατί πιστεύω ότι ο Ανδρέας θα είναι ευτυχής με, θα είναι, να βρω έναν άνθρωπο που να σταθεί δίπλα μου, να είναι εντάξει. Και πιστεύω θα στενοχωρηθεί αν κάνω κακή επιλογή. Ναι. Το πιστεύω. Ήταν large άνθρωπος πάντα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ιδίως με ανθρώπους που δούλεψε και εδώ, ας πούμε, είναι η βρα προηγουμένως το Σάβα μας. Mm-hmm. Με το Σάβα δούλεψε και να σου πει, ας πούμε, τα καλύτερα για τον Ανδρέα. Ήταν άνθρωπος έξω καρδιά. Και όλος ο κόσμος, Φρυκία μου, όλος ο κόσμος. Έξω καρδιά ο Σάβας, ναι. Ο Ανδρέας. Είπες σε ερώτηση του Χάρη πριν ότι δεν αντιμετώπισες πολλές δυσκολίες από την αρχή της καριέρας μέχρι σήμερα. Αισθάνεσαι όμως πλήρης με όλα σου έχεις κάνει, ή υπάρχουν πράγματα που νιώθεις ότι δεν τα έχεις πραγματοποιήσει? Μα ένας ηθοποιός ποτέ δεν αισθάνεται πλήρης στο επάγγελμά μας.